Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν δημοσιεύματα για το αεροδρόμιο και σε ό,τι έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίησή του. Πάλι είχαμε μια συγκεκριμένη αναφορά. Εκτιμώ ότι αυτό που ενδιαφέρει πρώτιστα εμάς και αυτό που είναι πρώτη προτεραιότητα για όλους μας είναι η αξιοποίηση του αεροδρομίου, η αναβάθμισή του, ούτως ώστε να μπορέσει να επιτελέσει τον ρόλο που πρέπει να επιτελεί. Από ό,τι γνωρίζουμε θα γίνει μια μελέτη σκοπιμότητος, στην οποία θα αναδειχθούν κάποια δεδομένα, θα δοθούν κάποιες κατευθύνσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις προτεραιότητες και την αξιοποίηση όλων των 22 αεροδρομίων που έχουν μπει σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Αφού γίνει συγκεκριμένη μελέτη, θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Όταν λοιπόν είναι η μελέτη έτοιμη, για την οποία θα ενημερωθούμε όπως καταλαβαίνετε, θα πάρουμε και σαφή θέση. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή είναι ότι είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο το αεροδρόμιο πρέπει να αξιοποιηθεί. Πρέπει να αναβαθμιστεί, πρέπει να παράσχει υπηρεσίες σύγχρονες και αυτό θα γίνει όπως καταλαβαίνετε μόνο αφού δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησής του και διαχείρισής του από κάποιους οι οποίοι πραγματικά να είναι καθήκοντα αρμόδιοι. Θεωρούμε λοιπόν ότι στις όποιες εξελίξεις υπάρχουν θα έχουμε συμμετοχή, θα ενημερωθούμε όπως σας είπα για την διαδικασία την μελετητική, τι προβλέπετε για να μπορέσουμε να πάρουμε σαν επίσημα, σαν Δήμος θέση σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιοποίηση του αεροδρομίου.